Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Λάρισα για να έχουμε επαφές, συναντήσεις, συσκέψεις εργασίες όπως ονομάζω εγώ, με τους φορείς της πόλης, κυρίως με τους παραγωγικούς φορείς, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, γιατί βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία η κρίση της ακρίβειας θερίζει αυτή τη στιγμή ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και δυστυχώς, παρότι εδώ και μήνες αυτό το φαινόμενο το βλέπαμε να γιγαντώνεται μπροστά μας, η κυβέρνηση αδράνησε χαρακτηριστικά με τρομακτικές συνέπειες πλέον για τους Έλληνες πολίτες, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς για να συζητήσουμε, για να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε τα αιτήματα των φορέων, να παρουσιάσουμε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, να θωρακίσουμε την οικονομία, να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και βεβαίως το απόγευμα θα έχουμε και την δυνατότητα της ανοιχτή εκδήλωση που οργανώνει η νοματιακή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις σε σχέση με την πολιτική συγκυρία. Μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη, εξαιρετικά δύσκολη, η οποία πρέπει όμως να δώσει προοπτική στην ελληνική κοινωνία, μια προοπτική η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη παρά μια διέξοδος δημοκρατική μέσω των εκλογών και μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση η οποία θα δώσει λύσεις με αποφασιστικότητα, με σύγκρουση με τα συμφέροντα εκείνα τα οποία αυτή τη στιγμή λιμένονται την ελληνική οικονομία και με μια προοπτική λοιπόν για την κοινωνική πλειοψηφία η οποία θα δώσει ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη πορεία, μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική. Μπορούν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, οι Έλληνες πολίτες, να δουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Να πούμε δύο πράγματα έτσι πιο